Αλλά να πάμε στη Φάρμα, εκεί είναι εξαιρετικό ενδιαφέρον. Λοιπόν, ας πάμε στον καλεσμένο μας, ο οποίος τραυματίστηκε. Να δούμε και πώς είναι με τον τραυματιστό του, γιατί έχουν τραυματιστεί διάφοροι παίκτες έτσι και αναγκαστικά να φύγουν. Περιμέναμε να δούμε. Έναρξη. Καλά πήγε αυτό. Καλά πήγε αυτό. Τάσο, τι πλάκα. Ωραία. Λοιπόν. Πού είναι το. Έχει πάντα το λόγο. Κανενάτο, καλαβοπίστε. Τι έγινε. Ήρθα γρήγορα. Τι έγινε, κούκλε μου. Δεν πειράζει. Με το παππούσι. Άκουσε το κουδουνάκι μπήκε. Ναι. Ξεκινάει τη δοκιμασία. Του είχαν πει το παιδί, ακούστε το κουδουνάκι μπαίνει. Κατευθείαν. Καλώς ήρθε. Καλώς ήρθε. Να σε καλά. Νόμιζα μπήκε. Εγώ δεν πρόλαβα να σε αυτό. Άκουσα το καμπανάκι και λέω. Σε αναγγείλω. Αλλά δεν πειράζει. Τώρα είναι ένα καλό παιδί, ήρθε σήμερα εδώ. Sit down, sit down. Συγγνώμη, έχω κοιτήσει μέσα μου. Αυτό είναι για μένα εδώ. Αυτό είναι πολλαπλή χρήση. Το βάλαμε εδώ πέρα. Αν θέλει κάτι και είναι σημειολογικό, το χρησιμοποιεί. Okay, λοιπόν. Βασικά τρόπο το σκέφτομαι. Ήταν για ραχνούλα. Πλάκα για το Halloween, αλλά άστο γιατί έχω μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Με ένα ιστό. Το πιάσουμε κι αυτό. Τέλο πάντων. Βασικά θα σε ρωτήσουμε πώ είσαι. Είσαι καλά με την υγεία σου. Είμαι πολύ καλά. Αναρρώνω με το πόδι. Εντάξει, ήταν λίγο δύσκολο ο τραυματισμό. Αλλά... Είδαμε, απήχε από τα αγωνίσματα πολλές μέρες, δεν μπορούσε να βοηθήσει τις δουλειές. Οπότε ο γιατρός αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα να φύγεις. Βέβαια, έφυγες και φεύγοντας να πάρεις ό,τι θες. Φαντάζομαι είδες το επεισόδιο, άκουσες σχόλια διάφορα. Άφησες την κολλητή σου πίσω, τη φίλη σου. Έχω πάρα πολλές ερωτήσεις γι' αυτό. Θέλουμε να δούμε τη στιγμή της αποχώρησης για να συζητήσουμε. Okay. Λοιπόν, παιδιά, μετά από ανακοίνωση του γιατρού, δεν μπορώ να συνεχίσω. Το ταξίδι τελειώνει εδώ. Πραγματικά χάρηκα που σας γνώρισα όλους. Ήταν λίγος ο χρόνος με την πράσινη ομάδα. Παρ' όλα αυτά, μπέσα φεύγω πράσινος. Αλήθεια σας το λέω, η ψυχή μου είναι πράσινη. Τα συναισθήματα που φεύγω από τη Φάρμα είναι μεγάλα. Βέβαια, είναι συναισθήματα τα οποία δεν υπολόγιζα ότι θα εισπράξω από εδώ. Ήμασταν οι δυο μας. Εννοείται πως συναστρεφόμασταν πάρα πολύ καλά με τους συμπαίκτες μας, αλλά είχαμε από την αρχή ένα δέσιμο που δεν θα άλλαζε και ούτε θέλαμε κιόλας. Σπύρος! Ένα, δύο, τρία. Πράσινη! Εδώ ο στόχος μου ήταν να κερδίσω, όπως έλεγα, να πάω όσο πιο ψηλά μπορώ. Βέβαια, βλέπω ότι αυτά που έχω κερδίσει είναι τελείως διαφορετικά. Είναι ανθρώπινα συναισθήματα. Με συνοδεύσεις, φιλαράκι μου. Εννοείται. Πάμε. Συζητούσαμε όλο το βράδυ το ενδεχόμενο της αποχώρησής του. Τον ρώτησα αν πρέπει κι εγώ ουσιαστικά να τον ακολουθήσω, να φύγω, αν θα νιώθει καλύτερα. Και είπε ότι το καλύτερο για μένα θα είναι να μείνω λίγο ακόμα. Ο Σπύρος φεύγει με την άρρωση. Όχι, την ξεπορτίζει. Την ξεπορτίζει. Έχει ξεπροβοδίσει όλη τη Φάρμα αυτή. Καλή ανάρρωση του. Ευχήθηκα να είναι καλά και αναρωτιέμαι πώς και δεν έφυγε μαζί του και η Νάσια. Γιατί η Νάσια και ο Σπύρος ήταν όλη την ώρα μαζί παντού και πάντα δεν υπήρχε. Εγώ είμαι πολύ περίεργη να δω τι θα γίνει τώρα που θα βγει ο Σπύρος έξω. Μετά από λίγο διάστημα που θα δει η κοπέλα του. Που είναι βεντούζα με την Άσια. Ο Σπύρος έχει μία σχέση 10 χρόνια. Και με την Άσια μόνο που δεν το έχουν κάνει μπροστά στις κάμερες. Αυτή είναι ζευγάρι, δεν κατάλαβα. Έχει σχέση. 10 χρόνια, φίλε, το καταλαβαίνω. Έλα. Ναι. Εγώ νόμιζα ότι κάτι παίζει εκεί πέρα. Τι κάτι. Νόμιζα ότι κάτι παίζει. Εγώ νομίζω κάποια στιγμή το φώναξε και αγάπη. Εγώ αν ήξερα ότι κάποιος έχει κοπέλα, ρε φίλε, δεν θα περπατούσε έτσι μαζί του τώρα μπροστά στις κάμερες. Δεν θέλω να φύγεις καθόλου. Ξέρω ότι η ζωή είναι και έξω γενικά. Αλλά για μένα οι άνθρωποι είναι πολύ σημαντικοί. Ξέρω. Είχα χάσει την πίστη μου στους ανθρώπους. Λέω, οι άνθρωποι είναι σκληροί. Δεν έχουν συναισθήματα, δεν νοιάζονται. Κοιτάνε μόνο τον εαυτό τους. Και ήρθα εδώ μέσα και είδα ότι τελικά υπάρχουν άνθρωποι, πραγματικοί άνθρωποι, που βάζουν το καλό των άλλων πάνω από τον εαυτό τους. Δεν θα χαθούμε έτσι κι αλλιώς, έτσι δεν είναι. Ναι. Έναν άνθρωπο θα βάλω που θα μου λες περισσότερο. Αυτός είναι η Νάσια. Όλη η δύναμή μου θα μείνει εδώ, μαζί της και θα συνεχίσω να τη στηρίζω όσο τίποτα. Το υπόσχομαι ότι θα είμαι εκεί σε ό,τι και αν χρειαστεί. Οτιδήποτε για να αυτό. Θα το στηρίζω πάντα. Προσέξτε, ναι. Ναι. Φιλάκια. Φιλιά. Και πλέον έχει έναν άνθρωπο δίπλα του και στις χαρές και σε όλα, σε όλα. Σπύρο! Εγώ αυτή τη στιγμή πρέπει να βρω το κουράγιο να πατήσω στα πόδια μου.
Ο Σπύρος πάει σε καλά χέρια. Εγώ νιώθω ευάλωτη, άδεια, μόνη. Σίγουρα θα τον ψάχνω, αλλά δεν θα είναι εδώ. Σπύρο, παρατήρησα την ώρα που βλέπαμε τα σχόλια που κάνανε οι συμπαίκτες σου, αναστέναξες. Για ποιο λόγο? Βλέπω τώρα εδώ κάτι πολύ περίεργο, δηλαδή είναι σαν μερικοί να βλέπουν φαντάσματα. Σε τι αναφέρεσαι, για ποιο λόγο? Υποθήκανε πολύ βαριά λόγια. Λόγω της ημέρας ή γενικότερα? Γενικότερα. Υποθήκανε βαριά λόγια. Όπως? Δεν είχαμε περί ζευγαριού, γιατί δεν είχαμε δώσει κανένα δικαίωμα τέτοιο, σε καμία περίπτωση. Και μου κάνει πραγματικά μεγάλη εντύπωση το πώς το βλέπανε οι άλλοι. Η αλήθεια είναι ότι και εμάς μας γίνεις απορίες και ερωτηματικά. Γιατί γι' αυτό θέλαμε να είσαι και εδώ, για να μας ξεκαθαρίσεις, γιατί και εμείς ακούμε όλα αυτά και δεν τα ακούσαμε από έναν, ακούσαμε από αρκετά άτομα και αρκετές μέρες. Και λέω, φέρουμε τον άνθρωπο να μας πει. Οπότε όλα αυτά που λένε δηλαδή δεν ισχύουν. Είναι κάτι που δεν γνώριζα ούτε εγώ την Άσια. Όλα αυτά που ακούω. Αυτό εννοείται γιατί ήσασταν μέσα, ενώ όμως σας είχαν δώσει. Δηλαδή δεν είναι κάτι, μια πραγματικότητα που βιώνατε κι εσείς μέσα στο παιχνίδι. Είναι κάτι που εκείνοι το είπαν για δικούς τους λόγους. Λογικά, όπως είπα και πριν, μάλλον βλέπανε φαντάσματα. Εγώ με την Άσια ήμασταν δύο πολύ καλοί φίλοι, όπως ήμουν και με τη Ρούλα. Δηλαδή, όπως ήμουν με τη Ρούλα, ήμουν και με την Άσια ακριβώς. Κοίταξε, η Ρούλα, η αλήθεια είναι όταν είχε έρθει και μάλιστα ήρθε και μαζί σου σήμερα εδώ, γιατί κρατάτε πάρα πολύ καλές σχέσεις. Οπότε σε συνόδευσε εδώ σήμερα στο breakfast. Είχε πει ότι δεν είχατε δώσει τέτοιο δικαίωμα για να πιστεύει κάποιος ότι είσαι ζευγάρι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, ως τηλεθεάτρια είχα αυτή την εντύπωση μέχρι που άκουσα την Έλληνα να λέει ότι έχει σχέση μια κοπέλα κτλ. Θέλω να μου πεις γι' αυτό. Δηλαδή, ήσασταν τόσο κοντά. Okay, όταν βλέπεις έναν άντρα, μια γυναίκα, τόσο κοντά μπορεί να πάει το μυαλό σου εκεί. Αλλά δεν δώσετε κανένα δικαίωμα, δηλαδή μόνο απλά βλέπαν ότι περνάτε χρόνο μαζί. Για να πει ότι η βαριά κουβέντα. Αυτή, εντάξει, μην την επαναλάβω τώρα, ότι μόνο μπροστά στις κάμερες. Πάνε πει ότι κάτι άλλο μπορεί να θεωρούσαν ότι συμβαίνει. Ή θέλουν να στοχοποιήσουν για κάποιο λόγο. Εγώ πιστεύω ότι θέλουν να μας στοχοποιήσουν λόγω ότι βλέπαν ότι η σχέση αυτή των τριών, δηλαδή εμένα, της Ρούλας και την Άσιας, ήταν αληθινή. Κάτι που δεν νομίζω να υπήρξε άλλη τέτοια σχέση εκεί μέσα. Και ίσως να σκεφτόντουσαν ότι έχει μια δυναμική, δηλαδή. Σίγουρα το σκεφτόντουσαν αυτό. Και για να σας αντιμετωπίσουν, τι θέλουν να σας διασπάσουν, να δημιουργήσουν. Λογικά κάτι τέτοιο. Να σε ρωτήσω, ποια είναι τα συναισθήματα που λες ότι δημιουργήθηκαν και δεν. Ότι εισέπραξες στο παιχνίδι και δεν τα απολόγιζες. Πάλι σε αυτή την τριάδα, αναφέρεσαι. Πάλι σε αυτή την τριάδα. Γενικά μπήκα μέσα έτσι με ένα σκεπτικό να μπω να κερδίσω. Ήμουν ένα solo player. Πιο ατομικό δηλαδή. Πιο ατομικό, ναι. Και. Ξαφνικά ξεκίνησε το παιχνίδι, ήρθα κοντά με τον Σπύρο τον Αθανασίου πάρα πολύ. Πόνταρα σε αυτόν. Τον έχασα πολύ νωρίς γιατί έφυγε, δεν άντεχε. Μετά ταυτόχρονα έγινε και το σκηνικό με τη Μαρίλια που ήμουνα πολλή ώρα δίπλα της και μου στήχησε και αυτό πάρα πολύ. Και μετά. Είχε χτυπήσει με το άλογο. Είχαμε δει κιόλας το πώς είχε σταθεί εσύ και το πώς ήσουν να. Και μετά με τους τραυματισμούς και της Ρούλας και της Νάσιας, εκεί ήταν που φύγαν όλοι οι στόχοι μου και είπα ότι θα είμαι δίπλα στα κορίτσια αυτά όσο πιο πολύ μπορώ. Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω για την Έλενα, η οποία ήταν έτσι λίγο. Απέναντί σας, έδειχνε, νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρη βέβαια, έδειχνε τη στάση της ότι δεν σας συμπαθεί πολύ, δεν θα έκανε παρέα μαζί σας. Δεν ξέρω, επειδή όταν πήγες στους πράσινους, είπες ότι η καρδιά μου είναι πράσινη, φεύγεις πράσινους και με τους γαλάζιους στην ουσία είχες προβλήματα. Ένας άνθρωπος από τους οποίους δημιουργούσε τα προβλήματα ήταν η Έλενα. Ένας άνθρωπος σίγουρα ήταν η Έλενα που τα δημιουργούσε. Βέβαια μπροστά μας ήταν άλλος άνθρωπος, δηλαδή αυτά που βλέπω τώρα στα Q. Είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που μας έδειχνε. Δεν σας έδειχνε όλα αυτά, δεν σας τα έλεγε δηλαδή κατά πρόσωπο. Δηλαδή ήταν κάτι άλλο πίσω από τις κάμερες και προς τις κάμερες έδειχνε ένα άλλο αυτό. Όχι, όχι. Εννοώ στα Q, στις δηλώσεις που έχει κάνει, γιατί έχει κάνει πολύ βαριές δηλώσεις. Και ποιος ο λόγος, τι μπορεί να θέλει να πετύχει με κάτι τέτοιο? Δεν ξέρω τι μπορεί να θέλει να πετύχει. Πάντως μπροστά φαινόταν όλα ότι okay, μπορεί να μην υπάρχει συμπάθεια, αλλά δεν υπήρχε και δεν έδειχνε και την αντιπάθεια αυτή τη. Αυτή που βλέπω τώρα, ας πούμε. Οπότε τώρα που τα είδες εσύ, είδες στην Έλληνα πώς μιλάει, δεν το περίμενες δηλαδή. Εσύ ψάχνεις τώρα, γιατί σε έβλεπα κιόλας, αναστέναξες και σε αυτό. Έπεσα τα σύννεφα, λέει τώρα εσύ. Έπεσα τα σύννεφα. Ήταν ένα άτομο το οποίο είχε δημιουργήσει αυτή τη σχέση με την Άσια, θεωρείς. Ότι αυτή το δημιούργησε ότι είστε ζευγάρι. Νομίζω ότι την περισσότερη εντύπωση την έχουν δημιουργήσει παίχτες με αυτά που έχουν πει παρά με αυτά που έχουμε δει εμείς στην κάμερα. Συγγνώμη τώρα που θα παρέμβω λίγο κάπως, αλλά εντάξει. Θα μιλήσω όπως και εμείς βλέπουμε. Ωραία. Ως τηλεθεάτρια θα μιλήσω, που το παρακολουθώ. Όταν δύο άνθρωποι έρχονται κοντά, είναι πολύ εύκολο, θεωρώ, ότι δεν είναι και τόσο τρελό κάποιος να θεωρήσει δύο ανθρώπους ότι είναι ζευγάρι. Δηλαδή, και εμείς, να σου πω την αλήθεια, ήμασταν με ερωτηματικά εδώ. Λέμε, είναι, δεν είναι.
Ενώ δεν είναι απαραίτητο κομμάτι στρατηγική, θεωρώ, από του παίκτε αυτό. Ναι, βρε, σήμερα απλά ξεστήνεται. Είναι πολλέ φορέ όπω στρατό, που έρχεσαι με ανθρώπου έτσι πάρα πολύ κοντά. Γιατί είναι συνθήκε τέτοιε και όλα γιγαντώνονται. Δεν σημαίνει ότι είσαι και ζευγάρι. Μα γίνονται πολλά ζευγάρια, παιδιά, από τι συνθήκε ζευγάρια. Περίμενε. Γιατί παρεξηγήθηκαν πράγματα, αλλά δεν. Δηλαδή, δόθηκε τροφή για να παρεξηγηθούν. Για παράδειγμα, τότε πήγατε στο σπίτι, με το δωμάτιο. Που πήγατε σε ένα δωμάτιο, θύμισε μου, σε ένα κρεβάτι ίδιο σα, σε ένα δωμάτιο διπλανό. Το σπίτι μόλις πήγαμε, ήταν χωρισμένο ήδη τα παιδιά της πράσινης ομάδας που είχαν τα κρεβάτια τους και είχε μείνει μόνο το τέρμα αριστερά δωμάτιο, ας πούμε, το οποίο ήταν κενό. Λόγω του Γιώργου, του καινούριου παίχτη που ήρθε και αυτός πολύ κοντά μας, είχε τρία κρεβάτια μέσα. Λέμε, πάμε να κοιμηθούμε όλοι μαζί, ας πούμε. Είχε τρία κρεβάτια. Ο Γιώργος το γκάλεσε ο Γιαννούλας με τα δύο τα κορίτσια, οπότε πήγε εκεί. Οπότε αναγκαστικά είχε μείνει ένα δωμάτιο για τους δυο μας. Οπότε μένετε εκεί. Ωραία. Φοβάσαι για την άσκια που έχει μείνει στην ουσία μόνη της. Γιατί όλοι οι φίλοι της, παιδιά, όλους τους φίλους τους χαιρέτησε. Φύγει, ναι. Φοβάσαι για το τι θα τραβήξει μέσα. Έλεγες πριν στο βίντεο ότι είναι δυνατή. Παιδιά, το είχα πει από την πρώτη μέρα. Της λέω, είσαι ο πιο δυνατός άνθρωπος, η πιο δυνατή γυναίκα, μάλλον, που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Πιστεύω ότι θα αντέξει. Και θα πιστεύεις ότι θα μπορέσει να κερδίσει. Είναι ικανή να αντέξει, πιστεύεις όλο αυτό, τη στρατηγική των υπολείπων, πιστεύεις ότι μπορεί να το αντέξει και να κερδίσει τελικά τη Φάρμα. Από τη στιγμή που έχει αντέξει μέχρι σήμερα, πιστεύω ότι μπορεί να κερδίσει, παιδιά. Το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν μέχρι σήμερα, δηλαδή. Βλέπουμε τον καιρό, ας πούμε, που περνάει, βλέπουμε τις αντοχές της. Πιστεύω θα αντέξει και θα πάει πάρα πολύ ψηλά. Ποιος πιστεύεις ότι είναι διπρόσωπος εκεί και δημιουργεί θέματα? Επειδή βλέπω κάτι που δεν μου αρέσει, δηλαδή από τις κουβέντες που έχουν υποθεί που είναι πολύ βαριές, και εγώ πραγματικά σκέφτομαι εκτός από τους παίχτες και τις οικογένειες που υπάρχουν από πίσω. Και σημαντικό που το λες αυτό. Πολύ σημαντικό. Πραγματικά λυπάμαι πολύ για αυτά που ακούγονται, γιατί ξέρω ότι η Νάσια είναι πολύ δεμένη με την οικογένειά της και ξέρω ότι όταν βγει θα στεναχωρηθεί πάρα πολύ για όλα αυτά που έχουν υποθεί. Δεν θα πω ποιο άτομο είναι αντιπρόσωπο. Λόγω του ότι θα σεβαστώ την οικογένεια από πίσω. Επειδή λες ότι σέβομαι την οικογένεια από πίσω και αναφέρεις τις οικογένειες και καλά κάνεις και σε τιμά αυτό που λες. Η δική σου οικογένεια και η κοπέλα σου ενοχλήθηκε με όλα αυτά που ακουστήκανε? Σίγουρα κάποιοι άνθρωποι ενοχληθήκανε. Εγώ με την κοπέλα μου είχα έρθει σε μια διάσταση πριν μπω στο παιχνίδι, οπότε δεν υπάρχει κάποια σχέση, ας πούμε. Πιστεύω ότι όλο το βάρος πέφτει στην οικογένεια της Νάσιας και στο πρόσωπο της Νάσης αυτή τη στιγμή. Από ότι ήσουν σε διάσταση πριν πεις, γιατί εδώ πέρα ακούσαμε ότι υπόθηκε ότι ήσουν σε σχέση 10 χρόνια, ότι είσαι βασικά. Και τώρα εσύ μας λες κάτι διαφορετικό, ότι ήσουν σε διάσταση πριν πεις στη Φάρμα. Έχουμε ακούσει πράγματα τα οποία σου λέω δεν ξέραμε ούτε εμείς οι ίδιοι. Οπότε λογικό είναι να ακουστούν και τέτοια. Οπότε αποσαφηνίστηκε το θέμα, είναι τελείως. Άρα δεν θα έχει πρόβλημα. Από μένα, όχι, από μένα. Απλά η σκέψη δική μου είναι ότι και σε εκείνους, τώρα που το λέγανε στα παιδιά, κάπου το έχουν ακούσει, κάποιος το είπε. Δηλαδή αποκλείεται και εκείνοι μόνοι τους να εικάζουν ότι από μόνοι τους να πάνε ότι είσαι 10 χρόνια σχέση. Οπότε κάποιος το έχει μεταφέρει λάθος. Ουσιαστική κουβέντα πάνω στις σχέσεις και σε αυτά δεν είχα κάνει με κανέναν. Τώρα, εσύ όχι, οπότε κάποιος άλλος ίσως. Τώρα υπήρχε και ένα έτσι σκηνικό που ακούγανε μέχρι και οι τύχοι στη σκηνή, πραγματικά. Δηλαδή συζήταγες για διάφορα πράγματα και ακούγανε μέχρι και ξέρω εγώ, στο άλλο βουνό απέναντι. Η σκηνή είναι σκηνή. Δεν έχει τείχο, δεν έχει μπετοναρμή από πίσω. Ένα πανί είναι. Ωραία. Ήταν ωραίο που αποσαφηνίστηκαν κάποια πράγματα. Εγώ χάρηκα που ήρθες γιατί θέλαμε απαντήσεις. Μας τις έδωσες. Και είσαι ένας ωραίος τύπος. Αυτό έχω να πω. Και έχει ωραία πολύ. Φαντάζομαι ότι επειδή φαίνεται ο χαρακτήρας, θα κατάστα καλύτερα από τη Φάρμα. Εννοείται, όταν βγει η Νάσια, είμαι σίγουρη ότι θα βρεθείτε και θα έχετε να πείτε πάρα πολλά. Εννοείται. Και κρατάς και το λόγο σου. Είπες ότι είσαι φίλος με την Ρούλα. Η Ρούλα είναι εδώ, ήρθε να σε στηρίξει. Οπότε όταν φύγει και η Νάσια, είτε είναι νικήτρια είτε φύγει κάποια στιγμή, θα έρθείτε φαντάζομαι και οι τρεις εδώ. Η παρέα που μιλούσαμε μέσα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπυρό.